Είναι η περίοδος όπου υποβάλλουμε δηλώσεις για την εφορία και θέλουμε λίγο να δούμε τι μας περιμένει. Και πάντα είναι ευχάριστη συζήτηση με τον φοροτεχνικό, τον Γιώργο Θεοδόση. Είναι και πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Άρτας. Πες το λίγο, Γιώργο, γιατί μπερδεύομαι με τον τίτλο. Καλό απόγευμα, φίλε. Καλό απόγευμα. Άρτας, είναι πρόεδρος στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών. Ναι. Άρτας Φιλιππιάδας. Αυτός είναι ολόκληρος ο τίτλος της ένωσής μας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εκπροσωπούμε δηλαδή εκτός από τον νομό Άρτας και την πόλη της Φιλιππιάδας που υπάγει ουσιαστικά στο νομό πρόεδρος. Μάλιστα. Α, ναι, σωστό, σωστό αυτό που λες. Τώρα το συνειδητοποίησα. Ναι. Πώς είμαστε, Γιώργο, καλά, σε προσωπικό επίπεδο, όλα καλά, έτοιμοι για ένα καλοκαίρι ιδιαίτερο? Για ένα καλοκαίρι ιδιαίτερο θα είναι σίγουρα για μας, γιατί εκεί που οι υποχρεώσεις ήταν αρκετές για τον κλάδο μας, με την πανδημία και με τον κορονοϊό ήρθαν να προσθεθούν πολύ περισσότερες, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να δουλεύουμε σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον, θα έλεγα. Μάλιστα. Ναι, ναι, λόγω του COVID και όλα αυτά τα οποία έχετε να κάνετε. Θέλω λίγο, επειδή νομίζω ότι ξεκινάει, όπως είπα, μια κανονικότητα στα θέματα τα οικονομικά. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο για εσάς, έτσι δεν είναι? Είναι υποβολή δηλώσεων φορολογικών, έτσι δεν είναι? Εμείς θα πούμε, ναι, καταρχάς να αναφερθούμε για τις φορολογικές δηλώσεις και να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Το σύστημα δηλαδή της ηλεκτρονικής υποβολής διαμέσου της ΑΕΔΕ έχει ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, που σαν επίσημη ημερομηνία είναι η 30 του μηνός, του μηνός που διανύουμε. Βέβαια, να πούμε ότι η ΑΕΔΕ είναι συνεπής, ας πούμε, όχι μόνο στις υποχρεώσεις, αλλά και, και στα λάθη, επιτρέψουμε να σου πω, που κάνει, γιατί για μία ακόμη φορά δυστυχώς αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα όσον αφορά τη ροή της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αυτό, και με ανακοίνωσή της βέβαια η επίσημη διοίκηση, έχει βγει και έχει πει ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων σε σχέση με την περσινή περίοδος ακριβώς που διανύουμε είναι, υπολείπεται πολύ με ένα συγκριτικό στοιχείο που έφερε. Αυτό βέβαια πέρα από την πανδημία που είπαμε, γιατί η ροή στα γραφεία μας είναι και πιο αργή, γιατί προσέχουμε και εμείς και την υγεία των πελατών μας, αλλά και την υγεία του προσωπικού μας και εμάς. Σωστά. Καλούμε ένα-ένα τα άτομα, αλλά εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον το σύστημα τάξης έχει γονατίσει στην κυριολεξία και δεν δουλεύει, ειδικά τις πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα να διώχνουμε πολλούς ανθρώπους χωρίς να μπορούμε να υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Μάλιστα. Βέβαια, υπάρχει και οι υποχρεώσεις οι τρέχουσες, που δεν φρόντισε η διοίκηση, το Υπουργείο Οικονομικών, να δώσει κάποιες παρατάσεις, και παρατάσεις με ένα χρονικό ορίζοντα να μπορούμε να τις δούμε και να τις προσδιορίσουμε και να μπορέσουμε να δουλέψουμε με ασφάλεια, συν τις τρέχουσες υποχρεώσεις για τις αποζημιώσεις για τον COVID-19, που πολλές φορές μιλάμε για χορτογράφητα νερά. Δηλαδή υπάρχουν αποφάσεις που μας μπερδεύουν αντί να λύνουν πολλά θέματα. Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω λίγο να σε ρωτήσω, επειδή με ρωτάει εδώ τώρα ο Χρήστος, ναι, κανονικά υποβάλλουμε τις δηλώσεις και μετά πληρώνουμε, όπως δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο να πληρώσουμε τις φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή κάποια καθυστέρηση λόγω COVID? Προς το παρόν έχει ακουστεί ότι μπορεί να υπάρξει δυνατότητα για περισσότερες δόσεις στις φετινές δηλώσεις. Να πούμε όμως ότι αυτό που ισχύει σήμερα σε αυτούς που υποβάλλουν φορολογική δήλωση είναι ότι οι δόσεις είναι 3 διμηνιαίες ισόπωσες, που ξεκινάει η πρώτη 31 εβδόμου, η άλλη 39 και η άλλη 30. Και βέβαια εννοείται ότι μπορεί κάποιος να πληρώσει και εφάπαξ το ποσό μέχρι 31 εβδόμου, χωρίς όμως να έχει κάποια μείωση στο συγκεκριμένο ποσό. Καμία έκπτωση. Να πούμε ότι, ναι, χωρίς καμία έκπτωση, καμία έκπτωση. Αλλαγές ουσιαστικές δεν υπάρχουν στη φορολόγηση ουσιαστικά των φορολογουμένων. Αισθητή διαφορά θα δουν κάποιες κατηγορίες για τη χρονιά αυτή που διανύουμε φέτος, δηλαδή για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2021. Για φέτος λοιπόν μιλάμε ότι υπάρχει ίδια κλίμακα μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών, με το πλεονέκτημα βέβαια των δύο πρώτων κατηγοριών, δηλαδή των μισθωτών και των συνταξιούχων και των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, να έχουν αυτό το φορολογικό
το αφορολόγητο ουσιαστικά των 8.500 ευρώ. Εδώ, αν μου επιτρέπεις για να συνεχίσω, θα πρέπει να πούμε ότι όσοι φίλοι αγρότες μας ακούνε, εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα πρέπει ο κωδικός 037 της φορολογικής δήλωσης του έντυπου Ε1 να είναι τσεκαρισμένος μέσα από την ανεξάρτητη αρχή για να μπορούν να έχουν την ελάφρυνση αυτή. Θα πρέπει δηλαδή όσοι μας ακούνε φίλοι αγρότες να ανοίξουν την φορολογική τους δήλωση, να δουν αν υπάρχει αυτός ο κωδικός, ή δάλλως θα πρέπει να προσφύγουν στα ΚΠΕΛ, τα κέντρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για να ρυθμίσουν αυτό το ζήτημα ώστε να λάβουν το φορολόγητο ποσό. Μάλιστα. Αυτά από τεχνικής άποψης, Παναγιώτη. Ωραία. Ξεκινάμε. Φίλε Γιώργο, όχι σε έναν άλλο ακροατή, ξεκινάμε, μου λέει, να βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Ξεκινάμε. Δηλαδή, μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή. Μία άλλη ερώτηση. Πες μας λίγο, Γιώργο, αυτοί που είναι σε αναστολή εργασίας, μέχρι πότε παίρνουν τα 534 ευρώ? Ωραία. Πολύ καλά το είπες, ότι το δεύτερο εξάμεινο κάθε χρόνο, το λέμε με μια φράση κλισέ βέβαια που ακούγεται, είναι γολγοθάς για το φορολογούμενο, γιατί είναι οι δόσεις της φορολογίας εισοδήματος, είναι οι δόσεις του ένφια, είναι τα τέλη κυκλοφορίας και όσες υποχρεώσεις πήγαν πιο πίσω από τους μήνες αναστολής λόγω του COVID-19. Mm-hmm. Να πούμε τώρα όσον αφορά τα μέτρα, υπάρχουν δύο κατηγορίες ακόμη επιχειρήσεων. Είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι ακόμη κλειστές μέχρι 31 Μαΐου, ήταν κλειστές μέχρι 31 Μαΐου από τη δημόσια διοίκηση, που για αυτούς θα υπάρξει απόλυτη αποζημίωση στους εργαζόμενους τους, δηλαδή 17 ευρώ την ημέρα, το ποσό των 534 ευρώ. Όπως επίσης υπάρχουν και οι κατηγορίες που ήταν κλειστές και άνοιξαν, ήταν πληττόμενες. Ναι. Για αυτές λοιπόν υπάρχει υποχρέωση ο εργοδότης να δηλώσει το 60% του προσωπικού του σε αναστολή, το οποίο θα αποζημιωθεί ανάλογα με τις ημέρες στις οποίες θα τεθούν σε αναστολή οι εργαζόμενοι, mm-hmm. με το ποσό των 17 ευρώ ημερησίων, και οι υπόλοιποι που δεν θα μπουν σε αναστολή, δηλαδή το 40%, θα πληρωθεί κανονικά από τον εργοδότη. Μάλιστα. Υπάρχει ημερομηνία, δηλαδή για παράδειγμα 11 Ιουνίου mm-hmm. θα πιστωθεί ο λογαριασμός των φίλων που μας ακούνε. Πότε δηλαδή αυτοί θα τα πάρουν τα χρήματα? Επειδή η διαδικασία, ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται, ναι. ή που άνοιξαν μέσα στο μέο μήνα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ολοκληρώνεται 7 του μηνός. Κατάλαβα. Για να μην είμαστε ανακόλουθοι στους φίλους που μας ακούνε και τους γιατί καταλαβαίνεις ότι πολλοί αγωνιούν και πηγαίνουν κάθε μέρα και βλέπουν, ας πούμε, τον λογαριασμό τους αν κινείται. Πιστεύω ότι μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου θα αποζημιωθούμε το ποσό αυτό. Να τονίσω βέβαια ότι υπάρχει, να μην ξεχάσουμε, γιατί μας ακούν πολλοί ακροατές και από την περιοχή, ναι. ότι σήμερα 4 του Ιουνίου λήγει η ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης των ειδικών κατηγοριών για την ειδική αποζημίωση. Ήταν κάποιοι αδικημένοι, όπως ήταν οι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί, ναι, σωστά. οι αποκλειστικές νοσοκόμοι, οι οικοδόμοι που είναι πάρα πολύ στην περιοχή μας. Αυτοί να προσέξουν, οι φίλοι που μας ακούνε, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 4 Ιουνίου τελική ημερομηνία διαμέσου του Εργάνη την δήλωση για να πάρουν την αποζημίωση του ειδικού σκοπού των 800 ευρώ αυτή. Μάλιστα. Και θα δούμε και επειδή και σε εμάς, ας πούμε, η ενημέρωση είναι τόσο πυκνή και τόσο συχνή, αλλά και με τόση ασάφεια, μπορώ να πω πολλές φορές, ναι. και με στρεβλώσεις, θα πρέπει όσοι μας ακούνε, είτε είναι εργοδότες είτε είναι εργαζόμενοι, να το πηγαίνουμε βήμα-βήμα και μήνα-μήνα, για να βλέπουμε τι ακριβώς προβλέπεται και τι δικαιούται ο κάθε κλάδος και ο κάθε εργαζόμενος. Μάλιστα. Καταλαβαίνω την αγωνία των φίλων που είναι σε αναστολή αυτή τη στιγμή, που περιμένουν τώρα αυτό το ποσό. Είναι νομίζω η πρώτη φουρνιά που πήρε το 800 ευρώ, έτσι δεν είναι, για τον 1,5 μήνα. Είναι αυτοί τώρα που έπονται, που ακολουθούν και περιμένουν στο πρώτο 15ήμερο, γιατί αυτή εδώ είναι η αγωνία μέσα σε ένα νέο περιβάλλον και νέα δεδομένα. Και τώρα η αγωνία όλων, Γιώργο, μας είναι, Γιώργο, πώς θα την παλέψουμε το χειμώνα? Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι όταν κάποιος δεν έχει δουλειά, όταν για παράδειγμα οι εργασιακές σχέσεις γίνονται πολύ ευέλικτες, όταν δουλεύουν κάποιοι εκ περιτροπής, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, πότε θα έρθει ο λογαριασμός σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε? Όπως το γνωρίζουμε όσοι μας ακούνε, δεν χρειάζεται να έχει πτυχίο οικονομολόγου κάποιος. Ξέρει ότι η οικονομία
τα αποτελέσματα μιας κρίσης τα βλέπουμε στο μέλλον. Δυστυχώς η χώρα μας ήταν και η γενιά μας, επιτρέψτε μου να πω, είχε την ατυχία να ζήσει και αυτό. Δηλαδή μετά από μια δεκαετής κρίση μπαίνουμε σε μια παγκόσμια κρίση υγειονομική, αλλά με τεράστιες οικονομικές προεκτάσεις. Εγώ θα σταθώ, βέβαια περισσότερο μιλάμε, η κουβέντα που κάνουμε μαζί είναι για τα τεχνικά τα ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι το επιχειρεί της χώρας, όπως και οι εργαζόμενοι σε αυτούς, περίμενα κάτι παραπάνω. Και μιλάω το κάτι παραπάνω με την επιφύλαξη ότι τι μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση προς αυτούς. Όταν λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ζητάει δάνεια, ζητάει επιχορηγήσεις, και πολύ καλά κάνει, γιατί δεν μπορεί μια χώρα που είναι χρεωμένη να ξαναδανειστεί χωρίς να φταίει αυτήν ουσιαστικά. Έρχεται λοιπόν στις επιχειρήσεις και δεν δίνει τίποτα με τη μορφή επιχορήγησης. Δεν δίνει τίποτα με τη μορφή επιδότησης, αναστέλει τα πάντα για το Σεπτέμβριο και έχει δημιουργήσει καινούργια δάνεια με υψηλά επιτόκια, θεωρώ, για τα δεδομένα της αγοράς αυτή τη στιγμή, που κάποια στιγμή αυτά τα δάνεια, μόλις περάσει η περίοδο χάρη τους, θα πρέπει να τα ξαναγυρίσουν πίσω οι ήδη χρεωμένες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι το πακέτο αυτό που θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν μεγάλη επιτυχία, αν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω να κατανεμηθεί με σωστό τρόπο σε όλους και όχι με διαδικασίες πολύ δύσκολες, και όποιος προλάβει τον κύριο ήδη που λένε. Ξέρεις, γιατί σε αυτή την κρίση όλοι πλήττονται. Σωστά. Και θα πρέπει ισομερός και μπροστοβαρός, θα έλεγα, να δοθεί όποιο ποσό μπορεί να δώσει η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση προς τους πληττόμενους εργαζόμενους και εργοδότες και κατά προέκταση εργαζόμενους. Είχα χθες τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Άρτα, τον Δημήτρη Χουλιάρα, που έλεγε ότι ουσιαστικά για να δανειστούν, ενώ υποχρεωτικά κλείσαμε όλες οι επιχειρήσεις, είναι αυτές οι επιχειρήσεις που μπορούσαν και πριν να δανειστούν, μπορούν και τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά πολύ λίγες επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στο δανεισμό την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστή ήταν η παρατήρηση του Προέδρου, γιατί θα πρέπει να τονίσω και εγώ και να πω ότι ο δανεισμός σημαίνει εξασφάλιση για το ίδρυμα που θα το χορηγήσει. Και τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα πλέον, επειδή και αυτοί είχαν καεί στο χυλό, ζητάνε πλέον εξασφαλίσεις για να δώσουν και το παραμικρό δάνειο προς τους επαγγελματίες. Αλλά εγώ θέλω να επαναλάβω και πάλι, όπως το εξέφρασε και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΔΕ, ο κ. Καβαδάς, ότι οι επιχειρήσεις δεν ζητούν αυτή τη στιγμή δανεισμό, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον δανεισμό. Γιατί είναι ήδη στα κόκκινα ορισμένα δάνεια στις επιχειρήσεις. Ζητούν κάποιες επιδοτήσεις και κάποιες φορολογικές ελαμφρύσεις, όπως για παράδειγμα αναμένουμε και εμείς να δούμε το ύψος της μείωσης της προκαταβολής, γιατί δεν μπορεί να ζητάς προκαταβολή 100% από μια επιχείρηση που ουσιαστικά είναι κλειστή ή ο τζίρος της έχει καταρακωθεί. Ή δεν μπορεί να παραμείνουν μέτρα που ήρθαν σαν έκτακτα, όπως ήταν το τέλος του επιδεύματος, που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό μιας επιχείρησης. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μόλις φύγει αυτό το μούδιασμα, μόλις έρθουμε στο φθινόπωρο, τα πράγματα θα είναι δύσκολα, αν όντως η κυβέρνηση δεν στηρίξει. Γιατί πολλοί και πολιτικοί λένε ότι αυτό το πακέτο το οποίο πήραμε με τη μορφή επιχορηγήσεων, βεβαίως εντάξει, είναι και ένα μέρος δανείου, έτσι δεν είναι? Δεν το πήραμε όλο με τη μορφή επιχορηγήσεων, εκτός και αν κάνω λάθος. Αναφέρεις 32 δισεκατομμύρια λόγια. Αυτό το περιμένουμε αν εγκριθεί τον Οκτώβριο, αναφέρεις. Αυτό ακόμη δεν έχει κάτι. Δεν έχει ακόμα κάτι οριστικοποιηθεί. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε λοιπόν όλοι περιμένουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Και εδώ τώρα έρχεται και ο προβληματισμός, καθώς η ευρύτερη περιοχή και γενικότερα η χώρα μας συντηρείται από τον τουρισμό. Έχουμε και το. Είναι μεγάλη μας, η βαριά μας βιομηχανία. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό τους επόμενους μήνες. Και εύλογα τώρα ρωτάω, και εδώ τώρα θέλω και την άποψή σου και τους σκεπτόμενους πολίτες, δεν το γνωρίζουν αυτό στην κυβέρνηση, ότι ο τουρισμός δεν θα τραβήξει φέτος και ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα? Εγώ θέλω να δικαιολογήσω την κυβέρνηση από την άποψη ότι ήταν ένα πρωτόγνωρο πράγμα για όλους. Θα πρέπει όμως να φροντίσει. Και γι' αυτό είναι και η κυβέρνηση και όλα, άλλως θα ήταν κάποιοι άλλοι, να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και την ίδια την πολιτεία να ξαναβρούμε το βηματισμό μας. Πιστεύω ότι θα έπρεπε
μία πρόταση, ας πούμε, που εγώ προσωπικά πιστεύω είναι ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να επιδοτηθεί ο μισθός. Δηλαδή να διπλασιαστεί ο μισθός μέσα από τα λεφτά αυτά που θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα αισιοδοξία στην αγορά και η κατανάλωση να αυξήσει και τους τζίρους. Ναι. Τώρα όσον αφορά τον τουρισμό, εγώ πιστεύω προσωπικά, Παναγιώτη, ότι τελικά ήταν λάθος η κατεύθυνση στην περίοδο της κρίσης των τελευταίων 10 ετών, mm-hmm. Που πήγε μονόπλευρα, επιτρέψτε μου την έκφραση, προς τον τουρισμό. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Πορτογενής, υστερούμε στον Πορτογενή τομέα, δεν έχουν προϊόντα να συντηρηθούν ουσιαστικά σε μια περίοδο κρίσης και όλη η κατεύθυνση τάχθηκε προς τον τουρισμό. Πολύ καλός ο τουρισμός, αλλά δεν είναι η μοναδική μορφή ανάπτυξης που μπορεί να βοηθήσει τη χώρα από ό,τι αποδεικνύεται και στις ημέρες της κρίσης. Γιατί πραγματικά μια κρίση ουσιαστικά μας βούλιαξε. Σωστά. Δεν το περίμενε κανείς ως αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να φανταστούμε όλο αυτό το lockdown που βίωσε όλος ο πλανήτης. Βέβαια, το γεγονός ότι αυτό που αφορά εμάς τώρα το αντιμετωπίζουν και άλλα κράτη-μέλη είναι παρήγορο, με την έννοια ότι υπάρχουν κάποια αντανακλαστικά. Δηλαδή, δεν δοκιμαζόμαστε μόνο εμείς. Βέβαια, εμείς είμαστε μια οικονομία ασθενική και από τη δεκαετή κρίση. Απλά θέλω να πω ότι. Και προερχόμαστε από ένα ισχυρό σοκ. Σωστά. Σχεδόν χρεοκοπίας, μην το ξεχνάμε. Σωστά. Ναι. Οπότε λοιπόν, ξέρεις τι, το λουκέτο είναι αναμενόμενο σε πολλές επιχειρήσεις. Και εδώ μου γράφει τώρα εδώ ο Νίκος. Οι κυβερνήσεις πάντα επιλέγουν, το έχω ξανασυζητήσει, να στηρίζουν τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες πληρώνουν και μεγάλα ποσά στην εφορία και δεν τους ενδιαφέρουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πιστεύεις αυτό? Είναι μια άποψη που στέκει, πιστεύεις? Φυσικά και δεν το πιστεύω. Γιατί έχουμε πει και έχει αποδειχτεί και στην χώρα μας ότι εμείς δεν είμαστε ούτε Μαλαισία, ούτε Μπαγκλαντές, ούτε Ινδοκίνα, δεν ξέρω, χωρίς να σημαίνει κάτι για τους ανθρώπους. Έτσι, εμείς θέλουμε να έχουμε μια χώρα σε ανάπτυξη. Έχει αποδείξει η μικρομεσαία επιχείρηση, η οικογενειακή επιχείρηση, ότι αποτελεί τη ραχοκαγαλιά της ελληνικής οικονομίας και πάνω σε αυτό θα έπρεπε και πάνω αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να βοηθήσει και να αναπτύξει. Τώρα, οι γνώμες όσου μας επέβαλαν τα μνημόνια και όσοι είχαν την τεχνική υποστήριξη αυτών ότι θα πρέπει ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να κλείσει στην Ελλάδα, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο και όχι μόνο εμένα, αλλά και το σχέδιο που εφάρμοσα στην Ελλάδα, ένας από τους λόγους ήταν αυτός που έχει αποτύχει. Μάλιστα. Ναι. Αντιλαμβάνομαι τι να πεις. Τώρα, το μόνο που το παρήγορο είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια σωστή διαχείριση της οικονομικής βοήθειας αυτής. Θα πρέπει, όπως είπα και στην αρχή και μιλήσαμε, να γίνει ισομερός η κατανομή σε όλες τις επιχειρήσεις, γιατί όλοι είμαστε πληττόμενοι. Δεν σημαίνει ότι μια επιχείρηση που ήταν ανοιχτή δεν έχει αισθανθεί τη μείωση του τζίρου όταν δεν κυκλοφορούσε κάποιος, δεν υπήρχε κατανάλωση. Έτσι. Ναι. Και θα πρέπει πάντα να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρίνουμε ότι μερικές επιχειρήσεις ίσως ευνοήθηκαν και κάποιες άλλες όχι. Όλοι μαζί, χωρίς να υπάρχει αυτή η διχόνοια, να προχωρήσουμε για να δούμε πώς θα στηρίξουμε το επιχειρήν. Και με προσπάθειες βέβαια και από τους εργοδότες και από τους εργαζόμενους και από την κυβέρνηση, δηλαδή όλοι πρέπει να βάλουν πλάτη. Και εύχομαι, Παναγιώτη, να μην ξαναζήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες κάτι αντίστοιχο, γιατί μετά δεν ξέρω ακριβώς τι θα ακολουθήσει ακριβώς. Όχι εγώ, νομίζω κανένας μας. Πιστεύεις ότι έχουμε χαλαρώσει? Εγώ θέλω να σταθώ ότι ένα από τα κομμάτι που δυσκόλυψε πολύ τις επιχειρήσεις και κατά προέκταση και τον κλάδο το δικό μας σε όλο αυτό το διάστημα των 50 ημερών, των 2 μηνών, ήταν ότι, να σου θυμίσω ότι έχουν βγει πάνω από 10 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, έχουν βγει πάνω από 500 αποφάσεις, υπήρχε ένας καταιγισμός πληροφόρησης και παρόλα αυτά κάποιες διαδικασίες δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες ή τα δικαιολογητικά που ζητούνταν ήταν τόσο πολλά που ήταν αποτρεπτικό να μπει κάποιος σε μια διαδικασία έστω δανεισμού. Εμείς πέρα ότι δεν είμαστε ακριβώς ο κλάδος αυτός που θα το ζητήσει αυτό, αλλά όποιοι μας ακούνε από το επιμελητήριο, από τους συμπουργικούς συλλόγους και μπορούμε να έχουμε και μια συνεργασία, δεν το συζητώ αυτό σε καμία περίπτωση, και να βρεθούμε και να μιλήσουμε σαν φορείς, θα πρέπει αυτό να είναι απέτηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης
που από εκεί περισσότερο τρέχουν όλα τα προγράμματα, οι διαδικασίες να είναι απλές, κατανοητές και σύντομες και σε χρόνο αλλά και σε δικαιολογητικά που ζητάνε. Γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα. Είναι εδώ πέρα, εντάξει, έχω και μηνύματα από πολύ απεσιόδοξα από φίλους και από ανθρώπους που εργάζονται και στην εστίαση. Δεν ξέρω αν τα δεδομένα θα αλλάξουν και πώς περιμένουμε να διαμορφωθεί η όλη αυτή η κατάσταση. Πάντως έτσι, επικρατεί ένα μούδιασμα στις τοπικές αγορές, η αλήθεια είναι. Εντάξει, όσο και αισιόδοξοι και αν θέλουμε να είμαστε, υπάρχει μια αγωνία για την επόμενη μέρα, για το αν θα αντέξουμε. Μιλάω εδώ πέρα και στην Ελένη που στείλει μήνυμα. Προέχει βέβαια πάντα η υγεία μας. Σωστά. Να προσέχουμε να τηρούμε τα μέτρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε χώρες όπως είναι η Βραζιλία και σε άλλες χώρες, παρόλο που υπάρχουν θερμοκρασίες υψηλές, ο ιός διεισδύει και μεταδίδεται. Να προσέξουμε, γιατί αν αυτή τη στιγμή δημιουργηθεί πάλι ένα ενδεχόμενο να αρρωστήσουν πολλοί άνθρωποι, ίσως αυτό θα δημιουργήσει πάλι σε ένα κλείσιμο των επιχειρήσεων, που πιστεύω ότι το δεύτερο χτύπημα θα είναι το πιο καταστροφικό αν υπάρξει στην ελληνική οικονομία. Βέβαια δεν πρέπει να είμαστε ποτέ απεσιόδοξοι, απλώς θα πρέπει η κυβέρνηση και κάθε φορέας ανάπτυξης που υπάρχει να έχει τα αυτιά του ανοιχτά και προς τα κάτω και να φουγκράζεται τις κοινωνικές ομάδες και εμάς τις ενώσεις, τους συλλόγους, γιατί η αγωνία είναι η κυριαρχία αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία για το αύριο, όπως πολύ καλά το είπες. Μάλιστα. Φίλε Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάντα εδώ για τις παρεμβάσεις σου. Κλείνοντας. Δεν ξέρω αν ήμουν απεσιόδοξο, αλλά γενικότερα. Δεν είσαι απεσιόδοξο. Επικρατεί ένα μούδιασμα. Ελπίζω να το ξεπεράσουμε. Ναι. Έχουμε μάθει να ζούμε στα δύσκολα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μας δώσει το δικαίωμα να η γενιά, η δικιά μας, η γενιά, εγώ είμαι γύρω στα 50 χρονών, να ζήσουμε και έτσι μια δεκαετία λίγο πιο άνετη, θα έλεγα, χωρίς αυτό το πραγματικά αυτό σκεφτόμουν. Αυτό που είπες λίγο πριν, δηλαδή στις πιο παραγωγικές δεκαετίες μας, δηλαδή σκάει τώρα, εγώ είμαι 44. Από τα 30 κάτι, την ώρα που νιώθεις ότι θες να ανοίξεις τα φτερά σου και να πετάξεις, και ακόμα όταν θες να γίνεις δημιουργικός και ρισκάρεις μέσα στην κρίση. Γιατί δίνονται ευκαιρίες, και θέλω να πω ότι εγώ ανήκω στην κατηγορία μαζί με τον συνέδερό μου, τον Μιχάλη, που τολμήσαμε στην κρίση. Δεν βολευτήκαμε. Ναι. Είπαμε εντάξει, πάμε να ρισκάρουμε. Και δεν είναι το. Είναι στεναχώρια του να βλέπεις κάτι που δουλεύεις πολύ, και το λέω και για όσους πήραν δάνεια, όπως μου γράφει εδώ ο Νίκος, και δεν περιμένανε και πρέπει να αποπληρωθούν τα δάνεια. Επένδυσαν, κάποιοι περίμεναν να κάνουν απόσβεση αυτή την περίοδο την τουριστική. Φυστά. Και αντιλαμβάνομαι ένα αδιέξοδο το οποίο υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το μόνο παρήγορο για εμένα είναι ότι δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα η Ευρώπη. Δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνει και η κυβέρνηση αυτή. Ή, για παράδειγμα, ναι, okay, θα πρέπει να σταματήσουμε να πληρώσουμε τις εργοδοτικές φορές. Θα ξεκινήσουμε να τις πληρώνουμε από πότε. Και όλες αυτές τις φορολαφρύνσεις. Δηλαδή, πληρώνουμε συσσωρευμένες, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο θα έρθουν πολλά συσσωρευμένα πράγματα. Δηλαδή, το 31-8 είναι μια ημερομηνία που για το επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος του έτους, θα είναι ουσιαστικά, ή όσοι είχαν ρυθμίσει, θα είναι κάποιες ασφικτικές ημερομηνίες με διπλές υποχρεώσεις. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν μερικοί. Γι' αυτό ξαναλέμε και πάλι ότι θα πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση, να ξαναδεί τι μπορεί να περάσει σαν επιδότηση, τι μπορεί να κάνει να αυξήσει το μισθό στο ιδιωτικό τομέα, όχι εις βάρος του εργοδότη, ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, γιατί μπορεί μέσα από προγράμματα να επιδοτείται και να διπλασιαστεί ο μισθός του εργαζομένου, έτσι ώστε να παίζει στην πραγματική οικονομία. Και μην ξεχνάς ένα πράγμα σε αυτό που είπες πριν, Παναγιώτη, ότι η κρίση αντιμετωπίζεται μόνο με ανάπτυξη. Σωστά. Αν μείνει στάσιμος, δυστυχώς τα αποτελέσματα θα είναι άσχημα. Αν δεν αναπτύξεις δηλαδή την επιχείρησή σου και μέσα στην κρίση, τότε μόνο θα καταφέρεις να επιβιώσεις. Μάλιστα. Εγώ κλείνοντας, γιατί δεν ξέρω αν έχω χρόνο, παρακαλώ, να πω και ένα για τον κλάδο μας σημαντικό. Βεβαίως, ότι εμείς ζητούμε, για να προλάβω, για να το πω, για να ακουστώ, ότι ζητούμε ουσιαστικά η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Δεν μας αρκεί η ημερομηνία των 30. Γιατί από ό,τι φαίνεται η ημερομηνία θα πάει 30 Ιουλίου για τις δηλώσεις. Αυτή είναι, ας πούμε, και η πρόθεση του κύριου Πιτσιρή. Εμείς ζητούμε ξεκάθαρα 30/9 και ζητάμε 30/9 γιατί, όπως καταλαβαίνεις, ο Αύγουστος, ό,τι κρίση και να υπάρχει στην Ελλάδα, είναι ένας μήνας
ξεκούρασης, περισυλλογής και διακοπών. Σωστά. Που το έχουμε απόλυτη ανάγκη όλοι μας. Ζητάμε λοιπόν σαν κλάδος 39ου υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων και αν μπορεί και αν δύναται με τα δημοσιονομικά αποθέματα που έχει η χώρα να μεγαλώσουν και οι δόσεις, να αυξηθούν και οι δόσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να μην έχει συσσωρευμένο στο δεύτερο εξάμεινο πολλές υποχρεώσεις. Μάλιστα. Φίλε Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση πάντα. Καλή, βρήκαμε και μια μέρα που σήμερα χαλαρώνεις και στη φάγαμε κι εμείς αυτή τη μέρα εδώ ραδιοφωνικά, το ξέρω. Όχι, αλλά... όχι, εμείς δεν χαλαρώνουμε και εγώ χαίρομαι πολύ να ενημερώνω τον κόσμο, πρέπει, να λύνουμε απορίες. Και σου έχω πει, είμαι και στη διάθεσή σας, να κάνουμε και μια εκπομπή κάποια μέρα, να μαζέψουμε ερωτήματα για επίκαιρα θέματα και να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις, γιατί με ενδιαφέρει πολύ να μην υπάρχουν άνθρωποι με αγωνία και άγχος για οικονομικά θέματα. Τα πρώτα ερωτήματα είναι που... βασικό. Σωστά. Είναι βασικό στη λογική τη δική μου, τουλάχιστον είναι βασικό, βασική προϋπόθεση και για τη δουλειά που κάνω. Μα και αυτά που είπαμε λίγο πριν στην αρχή, όλοι θέλουν να μάθουν πότε έχουμε το επίδομα που θα πάρουμε. Να απαντήσεις και γενικότερα αν θα πληρώσουν κατευθείαν όλο το ποσό της εφορίας. Ήταν ερωτήσεις κόσμου και χαιρόμαστε που υπάρχει αυτή η αμφίδρομη η επικοινωνία. Φίλε Γιώργο, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ στον Πρίσμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαρά μας κάθε φορά. Γεια χαρά.